μυστέρι. Υψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Υψάσαμε το μεσημέρι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια μαγική βραδιά. Καλώς ήρθατε στον μαγικό χώρο της αρχαίας ζώνης για να γιορτάσουμε μαζί την μεγαλύτερη, την πιο λαμπερή, την μπλε πανσέλινο αυτής της χρονιάς, αφού ήταν διπλή για τον Αύγουστο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, το Υπουργείο Πολιτισμού και η ΙΘ Εφορία Αρχαιοτήτων σας καλωσορίζουν στον χώρο της αρχαίας ζώνης. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και σας καλώ να χαρούμε μαζί την απόψινη βραδιά. Ευχαριστώ. Τρεις μέρες χωρίσα από σένα. Τρεις νύχτες με μοναχή. Διώξε τη λύπη, παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Κυρία Φαραντούρη, σας απολαύσαμε σε μια υπέροχη συναυλία υπό το φως του φεγγαριού, σε τραγούδια αφιερωμένα για το φεγγάρι, αλλά και πολλά ακόμα τραγούδια επιτυχίας από κύκλο μεγάλων ερμηνεών που μας έχετε προσφέρει τόσα χρόνια και ήταν μεγάλη μας χαρά. Μα νομίζω ότι και εμείς οι καλλιτέχνες το απολαύσαμε, και εγώ και η μουσική μου και ο κόσμος. Ήταν ωραία, έτσι, μοιραστήκαμε τα συναισθήματά μας για το φεγγάρι, γιατί συνήθως ξεχνάμε το τελευταίο διάστημα με την κρίση και με την δυσκολία που έχει ο κόσμος. Αυτό όμως με το τραγούδι μαζί ξανασκεφτήκαμε, νοσταλγήσαμε, αγαπήσαμε όλοι με το φεγγάρι. Είναι πολλά τα τραγούδια που αναφέρονται στο φεγγάρι με διαφορετικό τρόπο και προσπάθησα να κάνω έτσι μια επιλογή και από γνωστά και από άλλα, από νεότερης γενιάς συνθέτες, για να τραγουδήσει ο κόσμος και να περάσουμε όμορφα. Ένα φεγγάρι αλόγω το μου λέει κι απόψε θα γρυπνήσουμε αντάμα. Ένα φεγγάρι αλόγω το μου λέει μαζί με τις καρδιές το μαύρο κλάμα. Ένα φεγγάρι αλόγω το μου λέει μαζί με τις καρδιές το μαύρο κλάμα. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Νικολάου. Θέλουμε να μας μιλήσετε, γιατί είστε συνδιοργανώτρια της σημερινής εκδήλωσης με την κυρία Φαραντούρη, για το πώς αισθανθήκατε που συναντήσετε πραγματικά το μύθο της ελληνικής μουσικής σκηνής, μια παγκόσμια φωνή, μια φωνή μνημείο μπροστά σας να τραγουδάει για όλο αυτόν τον κόσμο που τη λάτρεψε και την αποθέωσε, χάρη σε εσάς που προσπαθήσατε, το οργανώσατε και τελικά το πετύχατε. Καλύτερα δεν θα μπορούσε κανείς να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι, να απολαύσει την πανσέλινο του Αυγούστου. Νομίζω τα συναισθήματα τα δικά μου δίνουν και τα συναισθήματα όλου του κόσμου που ήταν σε αυτή την καταπληκτική πραγματικά βραδιά, με αυτή τη μοναδική φωνή, την εκπληκτική φωνή της Μαρίας της Φαραντούρη. Η αναπάντηχη αυτή έκπληξη των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης να σας συναντήσουν σε μια τόσο σπουδαία συναυλία, νομίζω πως ήταν ένα αίσθημα που εσείς μπορέσατε και το εισπράξετε πάνω από τη σκηνή. Πώς αισθανθήκατε? Είναι πολύ, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία η επανασύνδεση μετά από χρόνια με το κοινό της Αλεξανδρούπολης. Εσείς που έχετε εμφανιστεί σε σπουδαίους χώρους, όπως ακόμα ασφαλώς και στο Ηρώδιο, όταν εμφανιστείτε και σε ένα χώρο έτσι, υψηλού πολιτισμού, όπως είναι η ζώνη, η αρχαία ζώνη, νομίζω πως κάτι σημαίνει. Είναι συναρπαστικό βέβαια, το όλο το τοπίο, η θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
ωραίο, γι' αυτό και τραγούδισα και την Περσεφόνη. Λέει ο ποιητής ο Νίκος Γκάτσος, μη βγεις λέει πάνω στην επιφάνεια της γης, μείνε κάτω λέει, στην αγκαλιά της γης, από κάτω λέει, για να μην δεις την καταστροφή. Κύριε Παραντούρη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας έχουμε καλή συνέχεια στα σχέδια και στην πορεία σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης Αρμουτίδης και μίλησα μαζί με την κυρία Φαραντούρη για το e-evros.gr. Κυρίσου Περσεφόνη, στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς. Κυρίσου Περσεφόνη, στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς. Κυρία Τσατσοπούλου, σήμερα φιλοξενήσατε ένα κοντσέρτο για πιάνο και τσέλο με πρωταγωνίστρια την κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη. Πώς αισθανθήκατε? Είναι πολύ δύσκολο να βρω λόγια για να εκφράσω τη μεγάλη χαρά που αισθάνομαι σήμερα. Συμπτωματικά, φέτος κλείνω 30 χρόνια παρουσίας στην υπηρεσία αυτού του αρχαιολογικού χώρου και πραγματικά δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο δώρο από την παρουσία της Μαρίας Φαραντούρη. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να της μεταφέρω τις θερμές μου ευχαριστίες για την παρουσία της εδώ, με την μελωδική της φωνή, με τις μαγικές της ερμηνείες, αλλά και κυρίως με τη στάση ζωής της, μας συντροφεύει από τα εφηβικά μας χρόνια μέχρι σήμερα. Η συνδιοργάνωση ήταν της ΙΘ Εφορίας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από εκεί και πέρα όμως συντονίστηκαν όλοι οι τοπικοί φορείς. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πρωί τ' Αυγούστου κοντά στη Ροδαβή, η καραπάλα γέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σφαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Ανάθεμα την ώρα κατάλα τη στιγμή, σκοτώσαν οι φασίστες το γελαστό παιδί. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι φασίστες το γελαστό παιδί.